Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. 1939. Έναρξη Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 1940-41. Ελληνοϊταλικός Πόλεμος. 1944. Απελευθέρωση της Ελλάδας. 6 Οκτώβρου 1945. Πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. 1945. Λήξη Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αιτίες Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Σημαντικές αιτίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ήταν 1. Ο φασισμός στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία και την Ιταλία, η κατάλυση δημοκρατικών πολιτευμάτων, η επεκτατική πολιτική της Ιταλίας και της Γερμανίας και 2. Στη Γερμανία, το ναζιστικό κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ θέλει να κυριαρχήσει τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο, από το 1936, συμμάχησε με τον ηγέτη της φασιστικής Ιταλίας, Μπενίτο Μουσολίνι. Η αρχή του πολέμου. Ο Αδόλφος Χίτλερ, το 1938, αναγκάζει την Αυστρία να ενωθεί με τη Γερμανία, ενώ το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Τσεχοσλοβακία. Η Ιταλία, με ηγέτη τον Μπενίτο Μουσολίνι, καταλαμβάνει την Αλβανία το 1939. Η συμμαχία ονομάστηκε Άξονας. Με την εισβολή των Γερμανών στην Πολωνία, το 1939 ξεκινά ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη. Αντίπαλα στρατόπεδα. Τα πρόσωπα του πολέμου. Από τις δυνάμεις του Άξονα. Γερμανία, Χίτλερ. Γκέμπελς, Γκέρινγκ. Ιταλία, Μουσολίνι. Ιαπωνία, Χιντέτσκι Ντότζιο. Από τις συμμαχικές δυνάμεις. Αγγλία, Μοντγκόμερι. ΗΠΑ, Ρούσβελτ, Άιζεχνάουερ. Ρωσία, Στάλιν. Γαλλία, Ντεγκόλ. Η Ελλάδα στον πόλεμο. Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο στις 28 Οκτωβρίου 1940 όταν ο Ιωάννης Μεταξάς απαντά αρνητικά με το γνωστό όχι στο Μουσολίνι. Οι νίκες των Ελλήνων το 1940-41 απομακρύνουν τα Ιταλικά στρατεύματα από τα Ελληνοϊταλικά σύνορα. Μάχη στην παγωμένη Ρωσία. Ποιες ήταν κατά τη γνώμη σας οι τραγικότερες στιγμές του πολέμου? Κατά τη γνώμη μου, οι τραγικότερες στιγμές του πολέμου ήταν 1. Η ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα και το Ναγκασάκι για να αναγκάσουν οι Αμερικάνοι τους Ιάπωνες σε συνθηκολόγηση. 2. Το ολοκαύτωμα των Εβραίων.